Πρεμιέρα λοιπόν σε 9 ώρα, σε 9 ζώνη για τον Κώστα Τζανακούλη, αυτή την Κυριακή στις 8. Καλησπέρα Δήμαρχε. Καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Τι έχουμε αυτή την Κυριακή? Αυτή την Κυριακή... Τι έχει η ατζέντα? Ναι, επειδή έχουμε πει από την αρχή ότι θέλουμε να είμαστε επίκαιροι και να έχουμε έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, θα έχουμε την εκπομπή αφιερωμένη σε μια καινούργια καλλιέργεια που τα τελευταία χρόνια έχει μπει για τα καλά στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία και στο νομό της Λάρισας και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η καλλιέργεια της Ελαιοκράμβης. Mm-hmm. Και είναι επίκαιρη διότι αυτές τις ημέρες υπογράφονται οι συμβάσεις μεταξύ των παραγωγών και των εταιριών οι οποίες παίρνουν την ελαιοκράμβη, την παραγωγή, για να τη χρησιμοποιήσουν για τους σκοπούς που καλλιεργείται η ελαιοκράμβη και είναι λάδι, εδόδημο λάδι, είναι βιοντίζελ που τα τελευταία χρόνια και αυτό αυξάνει και είναι και πολύ καλή ζωοτροφή. Είναι μια καλλιέργεια η οποία στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες καταλαμβάνει πολύ μεγάλες εκτάσεις. Εκατομμύρια εκτάσεις. Δήμαρχε, για πείτε μου κάτι, επειδή εσείς έχετε εμπειρία, έτσι κι αλλιώς από την γη ξεκίνησαν και οι σπουδές σας, με τη γη ασχοληθήκατε πριν αφοσιωθείτε για αρκετά χρόνια στην πολιτική. Έχουμε ξεφύγει λίγο από αυτό το μοντέλο που κράτησε δεκαετίες, που δεν πειραματιζόντουσαν σε άλλες καλλιέργειες στη Θεσσαλία αγρότες. Ήξεραν δηλαδή ότι έχουμε μια καλή στρεμματική απόδοση στο Βαμβάκι, άντε και στο Καλαμπόκι. Το χειμώνα σιτήρα, θέλω να πω, ήταν περιορισμένες οι καλλιέργειες ως προς την ποικιλία τους. Είχαμε 4-5 βασικές καλλιέργειες, αυτές ήταν. Ξεφύγαμε λίγο από αυτό, γίνανε 7-8 οι καλλιέργειες, τα είδη που καλλιεργούνται μαζικά. Δεν λέω τώρα για τα πιο ειδικά. Όχι, ας πούμε τα φάρσαλα πολλά χρόνια τώρα έχουν όσπρια και καλά κάνουν. Τα φάρσαλα, τώρα να ξεκινήσω από εκεί, γιατί με τσιγκλάτε. Ναι, σας τσιγκλάμε, αλλά να αφήσουμε χρόνο, μην την πάθουμε σαν την άλλη φορά που δεν είπαμε τίποτα πολιτικό. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι η περιοχή των φαρσάλων που είναι από τις πλέον παραγωγικές περιοχές, δυστυχώς δεν έχει αρδευόμενες εκτάσεις λόγω έλλειψης νερού. Και εγώ εστιάζω για μια φορά ακόμα στο ότι δεν κατασκευάστηκε το φράγμα που έπρεπε να κατασκευαστεί στη Σκοπιά εδώ και χρόνια. Έγιναν ανακοινώσεις γύρω από αυτό. Το ξέρω και το έχουμε από κοντά και θα αφιερώσουμε και μια εκπομπή. Δεν θα γίνει όμως την επόμενη διετία, μην έχουμε τέτοια ψευδαίσθηση. Έπρεπε να έχει γίνει την προηγούμενη 20ετία. Λοιπόν, για να έρθω στις καλλιέργειες. Τα τελευταία χρόνια, όπου υπάρχει η δυνατότητα άρδευσης, οι νέοι γεωργοί της Θεσσαλίας, και αυτό είναι ευχάριστο, ήδη έχουν μπει σε πλέον δυναμικές καλλιέργειες. Ήδη έχουν αυξηθεί τα ακρόδρια που λέμε εμείς, δηλαδή δέντρα όπως είναι η φιστικιά, όπως είναι η καρυδιά, η αμυγδαλιά και επίσης αμπέλια. Έχουν αυξηθεί κυρίως οι επιτραπέζιες ποικιλίες στην ευρύτερη περιοχή. Αυτές οι καλλιέργειες είναι πιο δυναμικές. Εκεί που δεν υπάρχει η άρδευση, πάλι, όπως σας είπαμε, την ελαιοκράμβη. Εδώ και 6 χρόνια. Πρώτα την καλλιεργήσαμε 2 χρόνια πειραματικά. Και τώρα έχουμε φτάσει σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, γιατί παρέχει την μεγάλη ασφάλεια στον παραγωγό, είναι συμβολιακή καλλιέργεια. Έτσι. Δηλαδή δεν μονοκεφαλιάζει τι θα κάνει το προϊόν. Ακριβώς. Η δουλειά του γεωργού, του παραγωγού, είναι να κάνει καλό και σε αρκετή ποσότητα, γιατί εμείς οι κλασικοί γεωπόνοι λέμε αύξηση της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας, μείωση του κόστους και προστασία του περιβάλλοντος. Αυτές είναι οι κλασικές βασικές αρχές που Μάλιστα. πρέπει να υπακούει Λοιπόν, ελάτε Δήμαρχε κάθε Κυριακή βράδυ πλέον. 8 η ώρα πλέον, έτσι. Έτσι. Το γιατί... πρωινό της Κυριακής, ξεχάστε το, έχει μετακομίσει στη βραδινή ζώνη. Να είστε καλά. Πήγαμε καλά και το πρωί, αλλά το βράδυ είναι πολύ 8 καλύτερα. 8 η ώρα γιατί... πριν από το Δελτίο Ειδήσεων και την αθλητική μας Ακριβώς. εκπομπή, 8 με 9. Ο Κώστας Τζανακούλης θα είναι εκεί. Λοιπόν, ελάτε να δούμε όμως και την επικαιρότητα, Δήμαρχε. Να θυμίσω ότι εσείς είστε πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω, θα ξαναείστε. Έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο
Για εσάς είναι νωρίς ακόμα. Δεν θα έλεγα ότι έκλεισε, αλλά θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες. Δηλαδή. Και βασικά πότε θα γίνουν εκλογές. Όλοι λένε ότι οι εκλογές είναι ζήτημα μηνών. Αν είναι ζήτημα μηνών, μάλλον θα είμαι στο... Μάλλον θα είστε. Ναι, μάλλον θα είμαι. Okay. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε να δούμε όμως πώς θα πάει η κυβέρνηση. Σήμερα το σχολιάζαμε πριν και με τους συναδέλφους. Ο Πρωθυπουργός είπε από το βήμα της Βουλής ότι έχουμε κάνει και λάθη. Αλλά ξέρετε το παράπονο του πολίτη, διαχρονικά, όχι για το Μητσοτάκη, πριν για τον Τσίπρα, πιο πριν για τον Σαμαρά και για όσους κυβέρνησαν, μην πάμε πίσω πολύ, είναι ότι μια συγγνώμη δεν την έχουμε ακούσει. Τι θα σημαίνει ότι κάναμε λάθη? Είπε, ναι, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός έχει και την έννοια της συγγνώμης όταν λες ότι κάνω λάθη. Γιατί δεν ξεστομίζεται η συγγνώμη εύκολα? Εσείς 16 χρόνια δήμαρχος στη Λάρισα, έτσι, σε μια από τις πολύ μεγάλες πόλεις της χώρας, είπατε καμιά συγγνώμη και εσείς πολλές φορές το είπατε εμέσως, έχω κάνει λάθος εδώ. Το έχω πει και άμεσα αρκετές φορές, ζήτησε συγγνώμη. Σας περιποιεί τιμή αυτό, Δήμαρχε? Μα με περιποιεί τιμή και με περιποιήθηκε και ο λαός της Λάρισας που με εξέλεγε τέσσερις τετραετίες. Δεν σε εκλέγει ο άλλος. Είναι ρεκόρ, έτσι. Ναι, γιατί άκουγα το έχετε ψάξει σε τέτοιου μεγέθους πόλεις πόσοι έχουν κάνει τόσες θητείες συνεχόμενες? Κοιτάξτε, στους 6 μεγάλους δήμους που λέμε εμείς της Α1, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο και Λάρισα, τουλάχιστον μετά τη μεταπολίτευση 4 συνεχόμενες θητείες, δεν έχει κάνει άλλος. Δεν έχει. Από ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω. Έπρεπε να παίξουμε τώρα αυτό από τον Ρόκι Μπαλμπόα, που είναι του πρωταθλητή το soundtrack. Λοιπόν, ελάτε να δούμε όμως εσείς που εντοπίζετε τα λάθη της κυβέρνησής σας. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα πολύ μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό που μας βρήκε στην πανδημία μετά το πρώτο κύμα. Στο πρώτο κύμα, δηλαδή... Είπαμε ότι έτσι θα είναι. Ξόφαλτσα μας πέρασε. Πήγαμε πολύ καλά όμως. Πήγαμε πολύ καλά, όλοι πήγαν πολύ καλά, όλες οι χώρες πήγαν. Όχι, οι περισσότερες. Όχι, οι περισσότερες, έτσι. Μα αν εξαιρέσουμε την Ισπανία και την Ιταλία στην Ευρώπη, δεν αποδεκατίστηκαν οι άνθρωποι. Ναι, η Ελλάδα πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό έπρεπε, ίσως μας έβαλε, θα έλεγα, σε μια σκέψη ότι εντάξει, δεν θα υπάρξει μεγαλύτερο κύμα. Έλεγαν ότι μια και είναι ιός παρόμοιος με τη γρήπη, άμα θα έρθει το καλοκαίρι και οι ζέστες, δεν θα έχουμε αύξηση των ασθενών. Και δηλαδή εκεί θα μπορούσε να γίνει καλύτερη δουλειά. Θα μπορούσε. Έγινε, αλλά να πω, όχι είμαι από αυτούς που αποποιούμε τις ευθύνες, όσον αφορά το εμβόλιο και τα εμβόλια, που όλοι πλέον στηρίζουν εκεί τις ελπίδες, το μεγάλο λάθος είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκάθαρα πράγματα. Έχουν ευθύνη. Και η Ούρσουλα και όσοι ήταν κοντά της για αυτό το θέμα. Δεν μπορεί τώρα να γίνεται μάχη για τα εμβόλια και να απειλούν τη μία εταιρεία, την άλλη δεν στάθηκε στο ύψος, δεν μας έδωσε, δεν μας έκανες. Εγώ συγκρίνω την Αγγλία. Η Αγγλία φεύγοντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πότε έφυγε ουσιαστικά? Ναι, υποτίθεται ότι κάναμε μια συμφωνία μεταξύ μας ότι κανείς δεν θα παραγγείλει μόνος του, έτσι. Ναι, αλλά η Αγγλία έχει φτάσει τώρα να είναι εμβολιασμένος ο πολλής κόσμος σε πολύ ψηλά ποσοστά. Η Αγγλία δεν μετράει κανένα νεκρό εδώ και μέρες. Έτσι. Ναι, αλλά το ποσοστό της είναι πολύ ψηλά. Και εμείς στην Ελλάδα... Μα αυτό λέω, ότι έφτασε να μηδενίσει τους νεκρούς από τον κορονοϊό. Ναι. Τυχαίο. Η Μεγάλη Βρετανία. Τυχαίο. Λοιπόν, ελάτε να δούμε πώς θα πήγε στην οικονομία, να κλείσουμε με αυτό, Δήμαρχε. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η οικονομία είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορείς να κάνεις συγκρίσεις πλέον. Δεν μπορείς να κάνεις συγκρίσεις. Παλεύει, δίνει ό,τι μπορεί. Αλλά όταν δεν δουλεύει η οικονομία αυτή καθεαυτή, όταν δεν δουλεύει η εστίαση, όταν δεν δουλεύουν τα ξενοδοχεία, όταν δεν δουλεύουν χίλιες δυο άλλες επιχειρήσεις, καταλαβαίνεις ότι... Μα η γκρίνια που γίνεται είναι ότι η στήριξη που παρέχεται σε επιχειρήσεις και εργαζομένους δεν είναι επαρκής. Προφανώς τα ταμεία μαζορίζονται, τα δημόσια ταμεία, πόσο μάλλον όταν βγαίνεις μετά από μια δεκαετία κρίσης. Μα δεν είχαμε βγει καλά-καλά. Για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, αλλά δεν μια και επικαλούμαστε την καλά, Ευρώπη, καλά. Η Ευρώπη θα μου πείτε τώρα με άλλα οικονομικά η κάθε χώρα.
στήριξε να τους πω, ανθρώπους. Επειδή τους. Συνεργάζομαι με 2-3 μεγάλες χώρες, θα σας πω αυτή τη για τα δικά σας χώρα. Προϊόντα εννοείται. Και όχι μόνο. Πού στέλνετε, Δημαρχέ? Λοιπόν, η Γερμανία. Νομίζετε η οικονομία της Γερμανίας πάει καλά, εννοώντας ότι δουλεύει εκεί. Δεν δουλεύουν και αυτοί. Ξέρετε τι φοβερά παράπονα με στοιχεία μου τα στέλνουν και βλέπω. Η Γερμανία έχει προβλήματα. Πού να σταθεί η Ελλάδα μπροστά της? Κι όμως παλεύουμε. Βλέπω μερικούς κλάδους εδώ ότι εντάξει, υπάρχουν παράπονα. Αλλά κανένας δεν θα είχε παράπονο. Τώρα βλέπω και τα αιτήματα των αγροτών. Το λέγαμε και προχθές τον κύριο Τριαντόπουλο από το Υπουργείο Οικονομικών. Και το είπε και ο κύριος Λιβάνιος για την φορολόγηση των αγροτών για το 20. Θα τα δείτε στην εκπομπή σας αυτά, Δήμαρχε. Ναι, κάθε ναι, Κυριακή ναι. Βράδυ στις 8 από αυτή την Κυριακή η εκπομπή του Κώστα Τζανακούλη, Γεωργία Κτηνοτροφία σε πρώτο πλάνο, 8 με 9. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Και εγώ ευχαριστώ. Για και χαρά.